Άμα μας έρχεται κάποιες μέσα όμως, ρε Άγγελ, και εμείς είμαστε έξω. Ρε Άγγελ, θα σας ναι, όχι που θα σας κύριε Υπουργέ. Θέλω εγώ πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, γιατί πραγματικά από τη στιγμή όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει αυτό το ζήτημα παγκοσμίως, ότι κρατάει την Ελλάδα σε πολύ υψηλά επίπεδα ετοιμότητας. Δεν πρέπει να υπάρξει πανικός. Το μόνο που χρειάζεται σε αυτή τη φάση είναι ψυχραιμία. Και εμείς είμαστε εδώ ως περιφέρεια να διασφαλίσουμε μαζί με τις υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα με την πολιτική προστασία ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά το επόμενο διάστημα. Πάντα, όπου και όταν μας ζητηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Εμείς ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ECDC και φυσικά των κορυφαίων επιστημόνων μας και ιατρών, λοιμοξιολόγων, επιδημιολόγων, οι οποίοι μας δίνουν τις οδηγίες αυτές που πρέπει να ακολουθήσουμε σε κάθε περιστατικό. Ελέγχθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά ύποπτα περιστατικά από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, από τις υγειονομικές περιφέρειες, τα νοσοκομεία αναφοράς. Έχουμε πλέον ένα θετικό, ένα κρούσμα, ειδικό περιστατικό, το οποίο είναι σε νοσοκομείο αναφοράς, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Και τώρα η Οργανωμένη Πολιτεία τι κάνει για τον οργάνο της? Κάνει το tracing, την ιχνηλάτηση των ανθρώπων αυτών που έχουν έρθει σε επαφή αυτές τις δύο μέρες με την συγκεκριμένη γυναίκα. Και φυσικά, επίσης, και με την αεροπορική εταιρεία και, όπως λένε τα πρωτόκολλα, αυτών των επιβατών που βρίσκονται σε συγκεκριμένες αποστάσεις γύρω της, του πληρώματος κλπ. Θα ήθελα να ζητήσω για μία ακόμη φορά να υπάρχει ψυχραιμία και ηρεμία προς υπογράφω το οποίο είπε ο κ. Περιφερειάρχης και ενημέρωση σωστή των πολιτών. Εμείς αυτό θα κάνουμε με ειλικρίνεια και διαφάνεια και τότε στα μάτια τους πολίτες. Θα ενημερώνουμε μόνιμα, σωστά, ψύχρεμα για την κατάσταση αυτής της δημόσιας υγείας. Σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχει λόγος πανικού, το αντίθετο. Η σωστή ενημέρωση, με το πάει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρε, η οργάνωση και η συνεργασία θα μπορέσουν να μας κάνουν όλους μαζί να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αντιμετωπίζουμε το πρώτο κρούσμα. Νομίζω ότι και ο Περιφερειάρχης και ο Υπουργός δώσαν το πραγματικό στίγμα. Το πραγματικό στίγμα είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε απολύτως ψύχρεμοι. Δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος πανικού. Αυτό που χρειάζεται είναι να ενημερωνόμαστε και να υπάρχει αυτοπειθαρχία. Δηλαδή ο καθένας είτε νιώθει αδιαθεσία είτε έχει οτιδήποτε που μπορεί να τον προβληματίσει να απευθύνεται στο γιατρό του, να απευθύνεται στα τηλεφωνικά κέντρα που έχει το Υπουργείο Υγείας και από εκεί και πέρα να ακολουθεί ακριβώς τις οδηγίες.